Βρισκόμαστε στην Κρήτη και θα μιλήσουμε με ελαιοπαραγωγούς για να μας πούν πώς παράγεται το χρυσάφι του νησιού. Καλημέρα σας! Καλώς τη! Από το Ευαγγελάτο είστε! Τα φιλιά μου στην Ταθιάνα! Πείτε στον κόσμο, τι κάνετε εδώ? Μαζεύουμε το λάδι που θα βάλουμε του χρόνου στα φαγητά του ημιμαραθωνίου Κρήτης. Πείτε μας δύο λόγια για το κρητικό ελαιόλαδο. Άκουδα! Το κρητικό λάδι είναι το καλύτερο στον κόσμο. Είδα, δεν είναι? Μα και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θυμίζονται για το ποιοτικό τους λάδι. Οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί το μόνο που κατέχουν να κάνουν είναι να κάνουν ληστείες στο Casa de Papel. Άμα μπει και ο δικός μας ο Παπακαλιάτης στο Netflix, να δω εγώ τα μούτρα τους. Οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έχουν μόνο την πελούση και τα μακαρούνια. Να σου φτιάξω εγώ σουφιχτά με αθότυρο, να γλύφεις τα δάκτυλά σου. Τέλος πάντων, πείτε μας, πώς παράγεται το κρητικό ελαιόλαδο? Να σου πω, χτυπούμε το δέντρο και πέφτουν χάμε οι ελιές. Τσιμαζώνουμε, τσιβάνουμε στο τσουβάλι και τσιπάμε στο εργοστάσιο. Τσιρίχνουμε στο κόσκινο, λιώνουν οι μηχανές ελιές και χωρίζουν το λάδι από τα ζουμιά. Σειρώνει το λάδι στην τενέκα, το βάνουμε στα μπουκάλια και μετά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Αγγλία. Βάλε μωρέ κι άλλο λάδι στη σαλάτα. Μην το λυπάσαι. Πιάσε δα τη βέργα να κάνεις ένα γκαερέτι. Ημιμαραθώνιος Κρήτης. 1 Οκτωβρίου 2023. Για άλλη μια χρονιά θα σου βγάλουμε το λάδι. Ποια μωρέ μια αρέσκει να μην σε βάλω άψης λάδι. 5 ευρώ. Μα ήταν λες. Κόψε το μωρέ όλο μέχρι την τελευταία σταγόνα.